ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η καταγραφή του αποτελέσματος, δεν είναι αυτή. Αν ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι με τον κύριο Καμένο μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση, είναι λάθος. Γιατί ο Καμένος είναι ένα δεξιό κόμμα και ο ίδιος ονομάζει τον εαυτό του αριστερό, ο κύριος Τσίπρας. Επομένως, οι μεταρρυθμίσεις είναι πολύ μεγάλες που πρέπει να γίνουν. Θεωρώ ανεπαρκές αυτό το σχήμα. Η εντολή του λαού κατ' εμέ είναι να είναι κυβέρνηση ευρυτέρου πολιτικού σχήματος. Είναι λάθος η ανάγνωση, αν την κάνει ο κύριος Τσίπρας, ότι μόνος του με τον κύριο Καμένο μπορεί να σηκώσει το βάρος των μεταρρυθμίσεων του επομένου διαστήματος. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, είστε διατεθειμένος? Πιστεύω λοιπόν να το σκεφτούν καλά. Εγώ είμαι διατεθειμένος να συζητήσω, αλλά στη βάση να αλλάξει η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων, διότι μέχρι τώρα υπερπροστατεύουν το δημόσιο και ρίχνουν όλα τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα. Είναι το κοινό λάθος και των τριών μνημονίων, του μνημονίου του Γιώργου Παπανδρέου, του μνημονίου του Σαμαρά που είναι το μνημόνιο 2 και του μνημονίου του Τσίπρα που είναι το μνημόνιο 3. Και τα τρία αυτά μνημόνια ρίχνουν τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα και υπερπροστατεύουν το δημόσιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνει κάθαρση και στο δημόσιο. Έχουμε χρέος απέναντι στους ευσυνείδητους δημοσίους υπαλλήλους να απαλλάξουμε το δημόσιο από τροκτικά και αργόμισθους. Αν δεν γίνει αυτό, θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ντενεκές με τρίπιο πάτο που ό,τι και να ρίξει από πάνω θα διαρρέει από κάτω. Ενδεχόμενο να στηρίξετε κοινοβουλευτικά. Πώς? Ενδεχόμενο, λέω, κύριε Πρόεδρε, να στηρίξετε κοινοβουλευτικά τη νέα κυβέρνηση χωρίς να μετέχουν υπουργοί σας, δηλαδή με ανοχή στη Βουλή, υπάρχει ή θέλετε να μετέχετε στην κυβέρνηση? Υπάρχει, όχι, δεν θέλω να μετέχω. Λάφυρα δεν θέλει Ένωση Κεντρών στην εξουσία. Μπορώ να στηρίξω αν δω ότι αλλάζουν την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων και τις κάνουν αποτελεσματικές, γιατί οι υφιστάμενες, σας είπα, είναι οι ίδιες των μνημονίων 1, 2 και 3 και ούτε σε 200 χρόνια δεν βγάζουν την Ελλάδα από το μνημόνιο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας κάνω και ένα προσωπικό... Ρίχνω όλα τα βάρη... Ναι. Ένα προσωπικό ερώτημα. Εσείς αγωνιστήκατε με την Ένωση Κεντρών για περισσότερο από 2 δεκαετίες. Η σημερινή είσοδός σας στη Βουλή νιώθετε ότι αποτελεί μια δικαίωση για αυτή τη διαδρομή σας? Και τι είναι αυτό, κατά τη γνώμη σας, που οδήγησε στο να καθυστερήσει τόσο πολύ αυτή η πολιτική δικαίωση? Η πολιτική δικαίωση καθυστέρησε γιατί μου έγινε μεγάλος πόλεμος. Όχι για μένα, για το άτομο Λεβέντης. Αυτά που εκόμιζα, οι μεταρρυθμίσεις, οι αλλαγές, δεν άρεσαν στο σύστημα και στο κατεστημένο. Πολεμήθηκα από παντού. Και μόνο η Θεσσαλονίκη άρχισε με το ποσοστό της του Γενάρη και ενέπνευσε ζήτημα αισιοδοξίας, πια πνεύμα αισιοδοξίας, ότι μπορεί ένα νέο κόμμα σαν την Ένωση Κεντρών να μπει στη Βουλή. Εγώ ευχαριστώ τη Μακεδονία, γιατί πάλι εξακολουθεί να είναι πρώτη σε ποσοστά. Την ευχαριστώ και πιστεύω, σας λέγω, ότι στο επόμενο διάστημα το ήθος, η σεμνότητα και η σοβαρότητα των βουλευτών της Ένωσης Κεντρών θα κάνει πολλούς να σκεφτούν και να μεταμεληθούν που δεν μας είχαν βάλει πολύ νωρίτερα στη Βουλή. Τώρα, τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ πώς την εξηγείτε? Την περιμένατε και μάλιστα με τέτοιο μεγάλο εύρος, με τέτοια διαφορά? Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται στο ότι ο Μεϊμαράκης ήταν ανεπαρκής. Ήταν ανεπαρκής ο Μεϊμαράκης και επίσης ότι ο Λαφαζάνης εξέφραζε τη δραχμή, δηλαδή την αυτοκτονία, και άρα δεν είχε αντιπάλους ο κύριος Τσίπρας. Κάνανε και ατιμία στις δημοσκοπήσεις, εμφάνιζαν ότι είναι ίσα ίσα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνουν πόλωση εις βάρος των μικροτέρων κομμάτων. Είναι ανέντιμο, κάτι που πρέπει να εξεταστεί στο μέλλον. Είναι το θέμα των δημοσκοπήσεων, γιατί κάνουν στημένες δημοσκοπήσεις. Και στο δημοψήφισμα δεν είχε καταγραφεί το 62-38 και τώρα οι 7 μονάδες παρουσιάζονται ως ισοπαλία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια για την είσοδό σας στη Βουλή και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι θα χάρηκες και εσύ πολύ για την Ένωση Κεντρών. Σε ευχαριστώ. Εγώ χαίρομαι όταν στη Βουλή εκφράζονται όλες οι φωνές, όλες οι απόψεις. Και είναι καλό να υπάρχει μια πολύχρωμη Βουλή όπου να ακούγονται όλες οι απόψεις και όλες οι ιδέες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σε διαβεβαιώνω ότι η Βουλή του μέλλοντος θα αποκτήσει αξία.
από τα συνθήματα και τις άναθρες καυγές θα πάμε στο επιχείρημα και στην άποψη. Το εύχομαι ολόψυχα. Θα αποκτήσει και ο κοινοβουλευτισμός αξία, Νίκο μου. Το εύχομαι ολόψυχα. Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κυρία Χριστοφιλοπούλου.